Έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις και στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε μάλλον την κουβέντα που έχουμε ανοίξει εδώ και κάποιες εβδομάδες σχετικά με το Κυπριακό, καθώς υπάρχουν πολλές πτυχές οι οποίες ακόμα και μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια παραμένουν ανεξερεύνητες, παραμένουν σκοτεινές και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για τον ερευνητή, για τον φιλίστορα που θέλει να δει την αλήθεια και να φέρει στο φως γεγονότα τα οποία δεν έχουν φωτιστεί όσο θα έπρεπε. Μαζί μας για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο συγγραφέας, ο κύριος Λεωνίδας Λεωνίδου. Καλό απόγευμα κύριε Λεωνίδου. Καλό απόγευμα κύριε Σταματόπουλε και χαίρομαι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας ξανά στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Φαίνεται βεβαίως να πω ότι το βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο που έχετε γράψει Μακαρίου από μυθοποίηση, είναι ανεξάντλητο θα έλεγα. Δεν είναι τόσο είναι ότι είναι ένα ογκοδέστατο πολυσέλιδο βιβλίο, αλλά έχει τόσα πολλά θέματα τα οποία πραγματικά θα λέγαμε ότι βοηθούν τον αναγνώστη και τον φιλίστορα να σχηματίσει μία άποψη για το Κυπριακό με πράγματα και τεκμήρια τα οποία δεν είχε φανταστεί καν ότι υπάρχουν. Και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό κύριε Λεωνίδου και πραγματικά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο θα πρέπει να το διαβάσουν όσο δυνατόν περισσότεροι, καθώς τα στοιχεία τα οποία περιέχει είναι ατράνταχτα σε πολλά σημεία. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο που βλέπουμε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Και θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση, να ξεφύγουμε λίγο από την περίοδο της εισβολής και του πραξικοπήματος και να πάμε περίπου μια δεκαετία νωρίτερα, γιατί πολλοί λένε ότι εκείνα τα γεγονότα πυροδότησαν μια σειρά από εξελίξεις. Και θα ήθελα λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συνέβη τότε, δηλαδή τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα στις αρχές προς μέσα, δηλαδή εκεί 63-64, με όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί είχαμε και συμπλοκές, είχαμε και συναντήσεις, γίναν πολλά πράγματα. Και θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με λίγο πριν. Είχαμε τις συμφωνίες Ζυρίγης Λονδίνου, είχαμε το Σύνταγμα του Φεβρουαρίου του 59. Ο Μακάριος μετά τη στάση κράτησε, ήθελε να κάνει αλλαγές. Τι ακριβώς συνέβη? Μάλιστα. Ο Μακάριος ήθελε, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή σας, το 1957 κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Μακάριος εγκατέλειψε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που ήταν και ο στόχος του αγώνα και αντί αυτού εγγενίασε ως στόχο την ανεξαρτησία. Mm-hmm. Αλλά οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου που αναφέρατε, τις οποίες υπέγραψε το 59, καθόριζαν την ίδρυση όχι ενός ανεξάρτητου κράτους, αλλά ενός πλήρως εξαρτώμενου κράτους και μάλιστα από τρεις εγκύτριες δυνάμεις, την Τουρκία, την Αγγλία και την Ελλάδα, με δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης από την κάθε μια. Περίκλειαν λοιπόν αυτές οι συμφωνίες πολλά μειονεκτήματα για τους Ελληνοκυπρίους, ατέλειες αλλά και κινδύνους. Για παράδειγμα, τεράστιες εκτάσεις κυπριακού εδάφους δόθηκαν ως στρατιωτικές βάσεις στην Αγγλία. Ο τουρκικός στρατός επανήλθε στην Κύπρο στο κυπριακό έδαφος 80 περίπου χρόνια μετά το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας. Επίσης παραχωρήθηκαν δυσανάλογα με την αριθμητική τους δύναμη δικαιώματα προς τους Τουρκοκυπρίους και μάλιστα το δικαίωμα της αρνησικυρίας, δηλαδή το δικαίωμα του βέτο προς τον Τούρκο Αντιπρόεδρο. Δηλαδή για την ελληνική πλευρά οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου αποτελούσαν μία ήττα και όχι μία νίκη όπως την είχε παρουσιάσει ο Μακάριος. Όλα αυτά λοιπόν τα έφερε βαρέως ο Μακάριος και γι' αυτό επεδίωξε την τροποποίηση του συντάγματος, αλλά επιχειρώντας την τροποποίηση του συντάγματος είχε παραγνωρίσει ορισμένα πράγματα. Ότι η Τουρκία είχε ως απότερο σχέδιο
να προχωρήσει σταδιακά στη διχοτόμηση της Κύπρου, χρησιμοποιώντας ως μοχλό τους Τουρκοκυπρίους και τα επεμβατικά της δικαιώματα. Υποτίμησε επίσης το εξής γεγονός. Οι Τουρκοκύπροι τότε είχαν ιδρύσει μία τρομοκρατική οργάνωση, την TMT, και αμέσως μετά την εγκαθίδρυση του Κυπριακού κράτους άρχισε να εξοπλίζει η Τουρκία αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση αποτελούμενη από φανατικούς Τουρκοκυπρίους. Και επίσης ο Μακάριος δεν έλαβε σοβαρά υπόψη ότι οποιαδήποτε μονομερή στροποποίηση του συντάγματος θα έδινε δικαίωμα στην Τουρκία για επέμβαση. Μισό λεπτό λίγο. Δηλαδή, για να τροποποιηθούν οι συμφωνίες έπρεπε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Βεβαίως. Και οι συμφωνίες και οι συμφωνίες περιλάμβαναν τη μορφή του Συντάγματος, το οποίο είχε συζητηθεί αργότερα και συμφωνηθεί αργότερα. Αλλά το θέμα εδώ πέρα ότι έχουμε πέντε παράγοντες, πέντε συμβάλλοντες, πέντε προσυπογράψαντες στις συμφωνίες. Και δεν μπορούσαν αυτές να τροποποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση και των πέντε. Τρεις ήταν Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Οι δύο ήταν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Μάλιστα. Οπότε ο Μακάριος άρα σωστά ήθελε να τα τροποποιήσει αυτά. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν προς το συμφέρον της Κύπρου. Άρα σωστά ήθελε να κάνει τροποποιήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, όταν αρχίζει λοιπόν και επιχείρει να κάνει αυτές τις αλλαγές, τι αποτελέσματα έφεραν? Τώρα, το πώς το είχε κάνει, πιστεύω ότι αξίζει μνήας, γιατί είναι και η ρίζα του κακού. Από το 1962 και παρά τις σοβαρές αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων, ηγετών, εκεί ήταν ο Φαζίλ Κουτσούκ, ο αντιπρόεδρος, και ο Ραούφ Νεχτάς, ο γνωστός φανατικός Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Μακάριος αναλαμβάνει μια διεθνή εκστρατεία για να πάρει υποστήριξη για αυτό που έπρεπε να, που ήθελε να κάνει. Λοιπόν, η πρώτη του επίσκεψη ήταν στις, πρώτα είχαν ζήτησε την γνωμάτευση ενός διάσημου Άγγλου νομικού, του Sir Frank, του Sir Frank Sanchez, Σόσκι, με συγχωρείτε, ο οποίος ανέφερε ότι μία τροποποίηση θα παραβιάσει τη συμφωνία. Όμως ο Μακάριος τον Ιούνιο του 1962 επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και τότε ο Μακαρίτης, ο Τζον Κένεντι, ο πρόεδρος, του είπε να μην επιχειρήσει οποιοδήποτε εγχείρημα αναθεώρηση των συμφωνιών της Ρήχης μονομερός. Την ίδια περίοδο, επανερχόμενος από την Ουάσιγκτον, επισκέπτεται τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος, και μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Ναβέροφ, και οι δύο προειδοποίησαν τον Μακάριον ότι οι διεθνείς συνθήκες ήταν δυσμενείς για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η τρίτη επίσκεψη που έκανε ο Μακάριος τον Νοέμβριο του 1962 ήταν στην Τουρκία, στην Άγκυρα, και ο Τούρκος Πρωθυπουργός τότε, Ισμέτη Νονού, τον προειδοποίησε ότι η Άγκυρα ουδέποτε θα αποδεχόταν αλλαγή των συμφωνιών και αυτό θα ισοδυναμούσε με παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Αλλά όμως και ο στρατηγός Ρίβας που ήταν τότε στην Αθήνα είχε δημοσιεύσει και είναι στα μέσα σε μία από τις εφημερίδες μία προειδοποίηση στον Μακάρι ότι χαριστική βολή για την Κύπρο θα αποβεί η απόφασή σας για αναθεώρηση του συντάγματος. Αλλά μόνον ο Άγγλος ύπατος αρμοστής... Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, ναι. Μόνον ο Άγγλος ύπατος αρμοστής στη Λευκοσία, ο Άρθουρ Κλάρκ, διασκέδασε αυτό το εγχείρημα του Μακαρίου και τον ενεθάρρυνε μάλιστα κάνοντας σύμφωνα με τα έγγραφα τα 12 σημεία τα οποία ήθελε να τροποποιήσει ο Μακάριος σε 13, γιατί 13 ήταν ο τυχερός του αριθμός. Τώρα πότε επέλεξε να το κάνει? Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός και δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό, αλλά στα τέλη Νοεμβρίου του 1963 συνέβησαν τα εξής πράγματα. Όταν η Ελλάδα,
το φθινόπωρο του 1963 είχε ένα σταθές πολιτικό κλίμα. Ο Καραμαλής και ο Αβέροφ βρέθηκαν εκτός εξουσίας μετά από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η Τουρκία, ο Ινωνού, δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες δολοφονήθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων στις 22 Νοεμβρίου και βρισκόταν, όπως είναι επόμενο, η Αμερική βρισκόταν σε μια κατάσταση πολιτικής αναστάτωσης. Άρα ήταν πολλοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, λέτε. Ναι, βέβαια, διότι δεν είναι ένας παράγοντας. Λοιπόν, τη στιγμή που όλη η ανθρωπότητα ήταν στραμμένη προς αυτά τα γεγονότα, η Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση και όλοι εκείνοι οι οποίοι εντετάχθησαν εις τον Μακάριον και τον συμβούλευσαν να μην προβεί εις αυτήν την αλλαγή, ήταν εκτός παιχνιδιού, αν μπορούμε να πούμε, τότε ο Μακάριος αποφασίζει να προχωρήσει σε αυτήν την πολιτική μανούβρα, χωρίς βέβαια να προβλέψει τις εκτιμήσεις, γιατί τα αποτελέσματα τώρα αυτής της πολιτικής ενέργειας ήταν η άμεση αντίδραση ένοπλη ανταρσία των Τουρκοκυπρίων για διάλυση του Κυπριακού κράτους και οπότε αυτό σηματοδότησε τις συγκρούσεις, όπως είπατε προηγουμένως, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ολόκληρο το νησί, επέφερε την πρώτη διχοτόμηση της Λευκωσίας και των άλλων μεγάλων πόλεων, γιατί χωρίστηκαν σε ελληνικούς και τουρκικούς τομείς, η δημιουργία 32 τουρκικών καντονίων υπό τον έλεγχό του, δηλαδή επιτεύχθηκε έναν πρώτο στάδιο πολυτεμαχισμού της Κύπρου. Επίσης ανατινάχθηκε στον αέρα, όπως είχε προβλέψει ο Γρίβας, το Κυπριακό κράτος, γιατί οι Τουρκοκύπροι υπουργοί και οι βουλευτές είχαν αποχωρήσει. Άρα δηλαδή, έχουμε μια καταστροφική ενέργεια. Η ενέργεια καταστροφική. Ήταν όμως εκεί ο Γρίβας, ήταν και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις του 64 στην Κύπρο? Όχι, όχι. Ακόμα όχι. Δεν είχαμε τίποτε, ούτε είχαμε στρατό. Υπήρχε ένας υποτυπώδες κυπριακός στρατός. Δεν υπήρχε εθνική φρουρά. Καμία άμυνα ως προς την άμυνα των Ελληνοκυπρίων δεν υπήρχε. Πότε πήγε ο Γρίβας και ο στρατός? Μετά από αυτήν την ενέργεια, βέβαια, η Τουρκία άρχισε να απειλεί με εισβολή και ο Μακάριος, χωρίς στρατιωτική δύναμη και χωρίς άμυνα και χωρίς κάλυψη, εκλιπαρούσε τότε από το τέλος Δεκεμβρίου με τον Ιανουάριο τον Έλληνα Πρωθυπουργό να σώσει την Κύπρο από τα δόντια των Τούρκων. Έλληνας Πρωθυπουργός τότε ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο γέρος ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Τότε με ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Πέτρου Γαριφαλιά αντέδρασαν αμέσως και άρχισαν η αποστολή αρχηγά των Ελλήνων, των πρώτων Ελλήνων αξιωματικών και στη συνέχεια μεγάλου αριθμού στρατευμάτων ελληνικών, η άφιξη του στρατηγού Γρίβα και του ελληνικού στρατού άρχισαν τότε να έρθουν μαζί με τον οπλισμό τους, πυροβόλα όπλα, αντιεροπορικά συστήματα, ιδρύεται η Εθνική Φρουρά και ενισχύεται σημαντικά η άμυνα του νησιού. Ήταν τότε που πήγε η ημεραρχία στο νησί? Μάλιστα, τελικά κατέληξε τότε ολόκληρη η ημεραρχία να βρίσκεται στο νησί. Αλλά ήθελα να τονίσω το εξής εκεί πέρα, ότι ο Γαρουφαλιάς μαζί με τον Γρίβα είχαν αντιληφθεί εκείνο που κανείς δεν κατάλαβε μετά ή δεν ήθελαν να καταλάβουν, ότι η τουρκική εισβολή ήταν μόνο δυνατή με στρατιωτικά μέσα. Επομένως, μπορούσε να αντιμετωπιστεί εσαΐ με στρατιωτική άμυνα. Εάν λοιπόν στρατιωτικός η Κύπρος ήταν πανέτοιμη ανέκαθεν, οι Τούρκοι ουδέποτε θα προχωρούσαν προς την εισβολή και μάλιστα ο Γρίβας με τον Γαρουφαλιάν και τον Γιώργιο Παπανδρέου είχαν καταστήσει την Κύπρο έναν απόρθητο κάστρο μέχρι το 1967, όπου έγιναν τα επεισόδια Κοφίνου και απεχώρησαν και τότε κατέρρευσαν η άμυνα της Κύπρου έκτοτε. Τα της ημεραρχίας και της αποχώρησης θα τα πούμε σε μελλοντική εκπομπή, αλλά ο Μακάριος
με όλο αυτόν τον εξοπλισμό του νησιού, ήταν ικανοποιημένος, ήταν θετικός στο να έρθει τόσο πολύ ελληνικό στρατό στο νησί? Κοιτάξτε, με εκεί από τον Μάιο του 1964 η πολιτική κατάσταση στην Κύπρο ήταν πολύ τεταμένη, με την κίνδυνο έκρηξης ελληνοτουρκικού πολέμου. Μετά την άφιξη των ελληνικών στρατευμάτων, και τότε αυτό προκάλεσε την αντίδραση των Αμερικανών, γιατί ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα διέλυε ασφαλώς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία σχεδόν καθημερινά απειλούσε με στρατιωτική επέμβαση. Τότε στις αρχές του 1964 έγιναν ορισμένες επιχειρήσεις από την Εθνική Φρουρά στον Πενταδάχτυλο, και η Τουρκία τότε κοινοποίησε στην Αμερική και στην Αγγλία ότι θα έκανε στρατιωτική επέμβαση. Και τότε εματαιώθηκε αυτή με επέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, του Τζόνσον. Ακολούθως άρχισε μια μεσολάβηση από τον Άτσεσον για να ευρεθεί μια λύση, στην οποία ο Μακάριος αντιδρούσε, γιατί δεν είχε προσκληθεί σε αυτές τις συνομιλίες. Και απεγκάλεσε τον Άτσεσον έναν απρόκλητο μεσολαβητή, ο οποίος δούλευε στα παρασκήνια της Γενέβης για να εκτροχιάσει το Κυπριακό. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανε και διάφορες άλλες κινήσεις, γι' αυτό δεν ήταν καθόλου ευτυχής ο Μακάριος. Διέταξε επίσης τον Ιούλιο μια μεγάλη κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση στη Μασούρα και τα Κόκκινα. Εκεί τι ακριβώς συνέβη, σε εκείνες τις περιοχές? Καλά, οι Τουρκοκύπροι είχαν, όπως είπαμε, θύλακες παντού και προκαλούσαν καθημερινά. Τότε σε εκείνη την περίοδο διατάχθηκε η εκκαθάριση των θυλάκων Μασούρας και Τηλυρίας, έγιναν συγκρούσεις και ακολούθησαν οι τρομεροί βομβαρδισμοί από την τουρκική αεροπορία με τον θάνατο πολλών αμάχων. Δηλαδή είχαμε πόλεμο. Σχεδόν στο χείλος του πολέμου. Οπότε ο Άτσεσον, λοιπόν, με τις συνομιλίες δεν κατέφερε μια συμφωνία μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, ούτε και καμία συμφωνία, ας πούμε, με τον Μακάριον για επίλυση αυτής της μεγάλης διαφοράς και κρίσης. Μάλιστα. Ποια ήταν, δηλαδή, η αντίδραση των Αμερικανών σε όλο αυτό? Παίξαν ένα ρόλο ο οποίος ήταν κατεσβηστικός να συμβιβάσει τα πράγματα? Προσπαθούσαν οπωσδήποτε να βρουν ένα συμβιβασμό, και οι συμφωνίες και όλες οι συνομιλίες και διαβουλεύσεις του Άτσεσον στη Γενέβη με τους Έλληνες και τους Τούρκους είχε βάσει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά με παροχή ανταλλαγμάτων προς την Τουρκία. Ανταλλάγματα, ας πούμε, μια βάση, τι ανταλλάγματα ήταν? Ταφικά ανταλλάγματα ως μια στρατιωτική βάση, γινόταν συζήτηση επί μισθώσει ή όχι, υπήρχαν διάφορες εκδοχές να γίνει στην Καρπασία ή να δοθεί το Καστελόριζον ή μια άλλη περιοχή Ελλάδος, και δεν κατέληξαν σε συνομιλία. Οπότε οι συνομιλίες του Άτσεσον ουσιαστικά απέτυχαν. Αυτό ήταν το λεγόμενο σχέδιο Άτσεσον που λέμε. Σχέδια, μάλιστα. Ήταν διάφορες προτάσεις ουσιαστικά, τα οποία εμείς ονομάζουμε σχέδια. Ήταν διάφορες προτάσεις του Άτσεσον προς τις δύο πλευρές, διότι οι συνομιλίες ήταν ξεχωριστές μεταξύ των Τούρκων και Άτσεσον και των Ελλήνων και Άτσεσον. Άρα αυτό που λέγεται ότι καθοριστικό ρόλο, το λέει και ο ίδιος στα απομνημονεύματά του ο Ανδρέας Παπανδρέου στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία του Απόσπασμα», ότι έπαιξε ο ίδιος καθοριστικό ρόλο στην απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον, είναι αληθές? Αυτός ο ρόλος του Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέα Παπανδρέου θα το δούμε μετά, θα το δούμε σε λίγο, γιατί. Είχε έρθει τότε στο νησί, έκανε περιοδίες, ομιλίες. Μάλιστα. Να σας πω. Τότε στις 18 περίπου, σύμφωνα με τα έγγραφα, οι Αμερικανοί προτείνουν εις τον Γεώργιο Παπανδρέου ένα σχέδιο που είχε υποβάλει στους Αμερικανούς ο Πέτρος Γαρουφαλιάς και ο Παπανδρέου για την άμεση κήρυξη της Ένωσης
η οποία οι Αμερικανοί ονομάζουν instant ενώσεις. Αφού οι συνομιλίες απέτυχαν στις 20 Αυγούστου, 19 Αυγούστου, οι Αμερικανοί έδωσαν εις τον Παπανδρέου, τον Γεώργιο Παπανδρέου, το πράσινο φως να προχωρήσει προς την άμεση και ουσιαστικά πραξικοπηματική μονομερή ένωση. Και τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου καλεί το Συμβούλιο του Στέμματος, το οποίο λαμβάνει χώρα εις τις 20 του Αυγούστου, στις 19 του Αυγούστου η ώρα 6:30 το απόγευμα, και εκεί το Συμβούλιο του Στέμματος αποφασίζει την εκτέλεση του σχεδίου αυτού εντός 48 ώρων, αλλά ο Παπανδρέου θα αποφάσισε να ενημερώσει τον Μακάριο. Το σχέδιο ότι ήταν, η Ελλάδα θα γύρει σε μονομερή και άμεση ένωση εντός 48 ερών ολοκτήρου της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κρατούσαν τους Τούρκους σε απόσταση βραχίωνος, at arm's length, όπως λέει το έγγραφο. Τρίτον, αφού γινόταν η ένωση, η Ελλάδα θα έμπαινε σε διαβουλεύσεις με την Τουρκία για ανταλλάγματα. Και τέταρτον, άφηναν στην κρίση του Γεωργίου Παπανδρέου πώς αντιμετώπιζε την πιθανή αντίδραση του Μακαρίου. Και ο Παπανδρέου αποφάσισε τότε να αποστείλει τον Καρουφαλιάν εις την Κύπρο για να ανακοινώσει στον Μακάριο την απόφαση του Συμβουλίου του Στέμματος, στην οποία έλαβε μέρος όχι μόνο ο πρώην βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδος Κωστόπουλος και Γαρουφαλάς, αλλά και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Παναγιώτης Χανελόπου. Άρα ο βασιλιάς μαζί με τον πρωθυπουργό, τους κορυφαίους υπουργούς, αλλά και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Παναγιώτη Χανελόπουλο, αποφασίζουν τι εκεί πέρα? Αποφασίζουν να κηρύξουν μονομενώς την Ένωση εντός 48 ώρων. Ωραία, γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί, διότι Γιώργιος Παπανδρέου αποφάσισε να ενημερώσει τον Μακάριο και να πάρει τη συγκατάθεσή του. Και φτάνοντας λοιπόν, στέλνει τον Καρουφαλιά στην Κύπρο να ενημερώσει τον Μακάριο. Τα μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι ήρθε ο Καρουφαλιά να πείσει τον Μακάριο να δεχθεί το σχέδιο άξεσον και δεν είναι ιστορικό λάθος. Δεν ήρθε ο Καρουφαλιάς να πείσει τον Μακάριο να δεχθεί το σχέδιο άξισον, αλλά να αποδεχθεί να δώσει τη συγκατάθεση για τη μονομερή κήρυξη της Ένωσης. Αυτή η μονομερή κήρυξη της Ένωσης, η Τουρκία τι ανταλλάγματα έπαιρνε? Τίποτα. Τίποτα. Έπαιρνε μόνο η Ελλάδα, ήταν υπόχρεη να μπει σε συνομιλίες μαζί της για να συμφωνήσουν σε πιθανά μελλοντικά ανταλλάγματα. Άρα έχουμε ίσως την καλύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Αλλά στην Κύπρο από εκείνη τη στιγμή, και εδώ είναι η εμπλοκή του Παπανδρέου, του Ανδρέα, ταλαιπωρεί ο Μακάριος για δύο μέρες τον Γαρουφαλιά με διάφορες άλλες βλακώδεις απαιτήσεις, ότι ήθελε να γίνει αντιβασιλέας, ότι ήθελε να καταργηθούν και οι Βρετανικές βάσεις ταυτόχρονα, ότι ήθελε να έρθει ο βασιλιάς στην Κύπρο με την ανακήρυξη της Ένωσης, ότι ήθελε διάφορα άλλα τα οποία ήταν σημεία για να παραταθεί, να η προθεσμία να εκπνεύσει των 48 ερών, διότι τον είχε, εδώ είναι ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου, τον είχε ειδοποιήσει περί του σχεδίου του πατρός του και της κυβερνήσεως και του Συμβουλίου του Στέμματος, τον είχε ειδοποιήσει περί της προθεσμίας, και τότε είχε στείλει τον Βάσο Λυσαρίδη ο Μακάριος, και με τη βοήθεια του Ανδρέου Παπανδρέου έπεισαν τον Γεώργιο Παπανδρέου να μην εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου του Στέμμα. Και αυτό είναι ένα τρομερό ιστορικό γεγονός, δεν έχει γίνει ποτέ ξανά ο Πρωθυπουργός να αρνηθεί εφαρμογή αποφάσεως του Συμβουλίου του Στέμματος. Άναυδος και τρομερά απογοητευμένος και εκνευρισμένος επιστρέφει ο βασιλιάς, ο Γαρουφαλιάς στην Αθήνα και πάει αμέσως και βρίσκει στο καστρί των πρωθυπουργών. Έχουν εκεί μια ντρομερή σύγκρουση, γιατί να μην προχωρήσει σε αυτά, και τελικά ο
ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κωστόπουλος, χαρακτήρισε αυτό το σχέδιο της ματέωσης της Ένωσης ότι ήταν ένα σατανικό σχέδιο που καταστρώθηκε στη Λευκωσία από τους ανθενωτικούς κύκλους οι οποίοι πληροφορήθηκαν την απόφαση του Συμβουλίου του ΣΤΕΜΑ. Άρα αυτή η απόφαση, δηλαδή είχε και την έγκριση και των ξένων και των Αμερικανών και των Βρετανών. Οι Άγγλοι, όχι, οι Βρετανοί τότε έχουμε τα έγγραφα ότι είπαν στους Αμερικανούς ας μην το κάνετε, αλλά διότι η καλύτερη επιλογή μας είναι να παραμείνει ο Μακάριος, βέβαια λόγω των συμφερόντων τους. Όμως οι Αμερικανοί αγνόησαν αυτήν τη συμβουλή των Άγγλων και είχαν προχωρήσει. Τώρα, μάλιστα, η δέσμευση της Ελλάδος ήταν να μπει σε συνομιλίες μετά την ένωση με την Τουρκία για ανταλλάγματα, αλλά το έγγραφο δεν καθόριζε χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας. Δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα να συζητεί με την Τουρκία μέχρι σήμερα, όπως κάνουν αυτοί για το Κυπριακό, για ποια ανταλλάγματα θα τις προσέφερε. Στο μεταξύ θα είχαν κάνει την Κύπρο ένα απόρθητο κάστρο με τα συστήματα τα αμυντικά της Ελλάδος, θα είχε γίνει τμήμα της Ελλάδος η Κύπρος και θα απέφευγε τις τραγωδίες οι οποίες επακολούθησαν με μια Κύπρο χωρίς αμυντική κάλυψη και μια Κύπρο να πλέει εις των ωκεανών χωρίς κανέναν προσανατολισμό, καμία βοήθεια και καμία ελπίδα πλέον να σωθεί. Αυτά που μας λέτε πραγματικά μας κάνουν και στεναχωριόμαστε για μια τόσο μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Απ' τη μία τον Γιώργο Παπανδρέου να εξοπλίζει το νησί και να είναι έτοιμος για την Ένωση, απ' την άλλη το γιο του τον Ανδρέα Παπανδρέου να τα τεινάζει όλα στον αέρα και να τελικά να πείθει ή να, στην ουσία δεν ξέρω πώς, να εκβιάζει εντός εισαγωγικών τον πατέρα του ώστε να αλλάξει γνώμη. Πραγματικά απίστευτα πράγματα και ο Μακάριος βέβαια να μην θέλει με τίποτα την Ένωση όπως μας περιγράψατε, αλλά να βάζει όρους αντιβασιλέα και άλλων παράλογων αιτημάτων που πραγματικά δείχνουν το προσωπικό του συμφέρον πάνω από το εθνικό, κύριε Λεωνίδου. Μάλιστα. Και έτσι λέγοντας ξανά κάτι που θα πει στην αρχή, ότι αυτά δεν τα λέμε γιατί μας προκαλούν χαρά. Όπως είναι τα γεγονότα. Είναι γεγονότα που μας προκαλούν θλίψη πραγματική, γιατί φτάσαμε με τις ανεπάρκειες τις πολιτικές αποφάσεις και όλα αυτά τις αδυναμίες της πολιτικής, των πολιτικών ηγεσιών και των στρατιωτικών αποφάσεων μετά να φτάσουμε στην κατάσταση, την τραγική κατάσταση που έχουμε σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Λεωνίδου, ακολουθούν τα γεγονότα για το πώς ανακλήθηκε η μεραρχία και τι ακριβώς έγινε με την περίπτωση της Κοφίνου. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις θερινές διακοπές, εκεί το φθινόπωρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να αναφερθούμε και σε αυτή την πτυχή του Κυπριακού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία για ακόμα μια φορά στη Βεργίνα Τηλεόραση. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά για το Κυπριακό, αυτή την πληγή του ελληνισμού που πραγματικά μας κάνει όλους και στεναχωριόμαστε. Να είστε όλοι καλά. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.